Κυριακή τρελή γιορτή, δεν λένε. Έτσι φαίνεται να ήταν η σημερινή με όλα αυτά που σκάσανε. Σήμερα ετοίμαζα κάτι διαφορετικό. Αλλά η παρουσίαση της MAPA στο MAPA Stage 2021 με έκανε να αλλάξω γνώμη. Τι είναι το MAPA? Το στούντιο MAPA είναι ένα σχετικά νέο στούντιο, το οποίο λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια και σε ελάχιστο χρόνο έχει καταφέρει να γίνει γνωστό παγκόσμια, αναλαμβάνοντας παραγωγές αρκετά διάσημων σειρών και καταφέροντας φυσικά να καθυλώσει τον κόσμο με την ποιότητά του. Hajime no Ippo Rising, Kakigurui, Inuyasiki, Zombieland Saga, Banana Fish, Dororo, Dorohedoro, Jujutsu Kaisen είναι λίγα από τα τεράστια άνιμε του στούντιο. Έτσι, 10 χρόνια μετά, αποφασίζουν να κάνουν μια παρουσίαση και να μας δώσουν μια ιδέα για το τι ετοιμάζουν στο μέλλον. Αλλά μεταξύ μας, ένα πράγμα ήταν στα μυαλά όλων των anime fans. Και αυτό ήταν φυσικά το trailer του Chainsaw Man, όπου η MAPA είχε ήδη σποιλάρει ότι θα το εμφανίσει σε αυτό το event. Άρα χωρίς άλλη καθυστέρηση, αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα και η γνώμη μου για το MAPA Stage 2021. Αρχικά, αν για το event αποτελούνταν από 7 κομμάτια, στην πραγματικότητα το Zombieland Saga, το Yasuke και το Jujutsu Kaisen δεν μας δώσανε νέα. Και ο λόγος που υπήρχαν ήταν ώστε ο παρουσιαστής του event να ρωτάει τα μέλη της κάθε παραγωγής και τους ηθοποιούς για τη γνώμη τους στις σειρές που συμμετείχαν. Μικρή εξαίρεση ήταν το Attack on Titan, που αν και το event αποτελούταν από τις φωνές του Eren, του Armin και της Gabi, όπου και αυτοί με τη σειρά τους μιλούσαν για τις εντυπώσεις τους για την τέταρτη σεζόν, μας έδωσαν επίσης και ένα ωραιότατο πόστερ με τα visual για το δεύτερο μέρος της τέταρτης σεζόν. Αλλά αρκετά με αυτά, και ας προχωρήσουμε στο zoom. Ξεκινώντας με το Remain, το νέο αθλητικό άνιμε του MAPA αφιερωμένο στο water polo. Ο πρωταγωνιστής της σειράς, ο Μίνατο Κιγιομίζου, αν και ταλαντούχος παίκτης, εξαιτίας έδωσε συμβάντος παράτησε το σπορ. Αλλά μετά από αρκετό καιρό και ενθάρρυνση του φίλου του, αποφάσισε να κάνει άλλη μια προσπάθεια και να γίνει μέλος μιας πολύ αδύναμης ομάδας. Τυπικό αθλητικό άνιμε και κάπως ήρεμος τίτλος, και αναρωτιέμαι πώς η MAPA αποφάσισε να πάρει μια τέτοια σειρά. Η Dantan Deities in the Peaceful Generation. Η ανθρωπότητα έφτασε στο όριο του αφανισμού από δαίμονες. Αυτοί που σταμάτησαν όμως τους δαίμονες και τους φράγησαν ήταν οι πανίσχυροι θεοί, η Dantan. Χρόνια μετά και οι δαίμονες για μια ακόμη φορά είναι ελεύθεροι. Έτσι οι Dantan πρέπει να τους αντιμετωπίσουν πάλι. Αλλά φαίνεται ότι μετά από τόση ειρήνη, οι μοντέρνοι Dantan δεν είναι αρκετά ικανοί στη μάχη. Έτσι πρέπει να εκπαιδευτούν και να ξυπνήσουν μέσα τους τα μαχητικά τους ένστικτα. Seinen manga με έντονα χρώματα, πολύ βαρύ χιούμορ και αρκετά καλό περιεχόμενο. Θα το δω. Tag Top Destiny. Τίποτα ιδιαίτερο να σχολιάσω εδώ πέρα. Όμορφα visual, ένας πρωταγωνιστής χωρίς χέρι να κρατάει μια μπαγκέτα, μια πρωταγωνίστρια με μεγάλο πιστόλι. Το τρέιλερ θυμίζει λίγο κάτι το οποίο θα έβλεπε σε διαφήμιση για γκάτσα παιχνίδι, αλλά αυτό που πραγματικά μου έκανε την εντύπωση ήταν ποιο στούντιο δουλεύει μαζί με τη MAPA. Oh my god, υπάρχει ακόμα η Madhouse. Καλή φάση. Δεν αναμένω να πω την αλήθεια πολλά, αλλά για να δούμε τι θα δείξει. Ουμπρου, Madhouse, τη θυμάμαι και γαμώ τις εταιρείες. Κάνει το καλύτερο animation. Ναι, ναι, σίγουρα, έλα, φύγε, φύγε. Chainsaw Man. Και επιτέλους φτάσαμε στο τέλος της λίστας μας. Το Chainsaw Man. Όχι, ο Πάτρικ είμαι. OMG, τι τρέιλερ είναι αυτό! Έτσι δημιουργείς hype για μια σειρά. Άψογα visuals, αμέτρητες αναφορές στα καλύτερα στιγμιότυπα της σειράς και φυσικά η θεά Μάκημα να κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της σε άνιμε. Το Chainsaw Man είναι η ιστορία ανθρωπίνων φόβων που αποκτούν σάρκα και οστά. Οι δαίμονες των φόβων μπορούν να σου επιτρέψουν να χρησιμοποιήσεις τις δυνάμεις τους. Και σε μια παρόμοια φάση με τον Κανέκι από το Tokyo Ghoul, ο πρωταγωνιστής της σειράς ο Denji προδίδεται και έτσι γίνεται μισός δαίμονας. Αλλά αν και δυνατός, στην πραγματικότητα έχει αδύναμη προσωπικότητα. Και έτσι πέφτει συνεχώς θύμα ατόμων που θέλουν να τον εκμεταλλευτούν.
Η σειρά έγινε γνωστή κυρίως για τον τρόπο που παρουσιάζει την ανθρώπινη φύση, αλλά και φυσικά για την υπερβολική βία, γεγονός σπάνιο για σειρές Weekly Shonen Jump που απευθύνονται σε νεαρές ηλικίες. Αλλά παρόλα τα πανέμορφα visuals, από την αρχή υπήρχε μια ανησυχία. Για όσους έχετε δει Jujutsu Kaisen, το τρέιλερ του Chainsaw Man σίγουρα θα σας το θυμίζει. Ή τουλάχιστον θα σας θύμιζε τα σχέδια και πιθανότατα και το animation των openings. Αυτό είναι διότι το τρέιλερ του Chainsaw Man είναι pre-animated. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν και το τρέιλερ μας δείχνει στιγμιότυπα που θα εμφανιστούν στη σειρά, τα clips που μας δείχνουν δεν τα έχουν πάρει από έτοιμα επεισόδια, αλλά αντίθετα τα φτιάξανε καθαρά για αυτό το τρέιλερ. Φυσικά, για όσους ξέρουν λίγο παραπάνω, αυτό τους φαίνεται να μνήσεις από το teaser του Attack on Titan Season 4, όπου, αν και ήταν παραγωγή του Studio MAPPA, το τρέιλερ είχε φτιαχτεί από το Studio Bones. Και δεκτή ανησυχία. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ένα pre-animated trailer δεν υπονοεί κακή παραγωγή ή αντίστοιχα κακή σειρά. Είναι απλά μερικά δευτερόλεπτα πανέμορφα animation για να χαϊπάρει τον κόσμο. Η MAPPA έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να φτιάξει τέτοια ποιότητα. Και το γεγονός ότι το trailer φτιάχτηκε από την ομάδα της και όχι από κάποιο εξωτερικό στούντιο, είναι κάπως καθησυχαστικό. Αυτό όμως που προσωπικά με ηρέμησε ήταν όταν αποκαλύφθηκε το προσωπικό που θα δουλεύει στη σειρά. Έχουμε το Ρίου Νακαγιάμα να σκηνοθετεί, και για όσους δεν τον ξέρετε, ορίστε μερικές δουλειές που έχει δουλέψει. Έχουμε σχέδια χαρακτήρων από τον Καζουτάκα Σουγκιγιάμα, όπου έφτιαξε τα μοντέλα χαρακτήρων για το Μουσόκου Τένσεϊ. Και τέλος, μουσική από τον Κιγιοτάκα Οσιγιάμα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το soundtrack του Devilman Crybaby. Μιας και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία, δεν υπάρχει τίποτα το ανησυχητικό. Και μιας και βλέπουμε ότι η MAPPA δίνει πάρα πολύ σημασία σε σειρές οι οποίες γνωρίζει ότι θα γίνουν επιτυχίες, αναμένω το Chainsaw Man να είναι το επόμενο Jujutsu Kaisen. Επίσης θέλω να σχολιάσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιο σχεδίασε αυτό το τρέιλερ? Ο Ταραντίνο. Δηλαδή σοβαρά, δεν κάθομαι να δω τρέιλερ σε άνιμε, γιατί τα θεωρώ πάρα πολύ ασήμαντα. Αυτό ήταν λες και χτίστηκε για το καλύτερο άνιμε εκείνης της χρονιάς. Μου θύμισε τρέιλερ ταινίας. Και όχι όποιας και όποιας. Κυριολεκτικά μου θύμισε τρέιλερ που θα βλέπαμε σε κινηματογραφικό έπος. Μιλάμε Avengers Endgame κι άνω. Ξέρετε, εκεί που κάνει πα. Πα 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 πα. Πα πα πα. Πα πα. Πα πα. Παμ παμ. Παπα. Τέτοια τρέιλερ έχω συνηθίσει να βλέπω στο σινεμά μεταξύ διαφημίσεων Coca-Cola's και εκείνο του δικηγόρου που σου λέει ότι θα πληρώσει σαν μαγνητοσκοπήσει ταινίες. Οκ, okay, μπρο, κατάλαβα, δεν θα την τραβήξω τζάμπα. Θα την πάρω από torrent. Oh fuck. Κάθε φορά που κατεβάζεις παράνομα μία ταινία, βοηθάς και εσύ να κλείσει ένας κινηματογράφος. Τώρα νιώθω άσχημα. Να σταματήσει μια παραγωγή τα γυρίσματα και να χάσουν πολλοί επαγγελματίες τη δουλειά τους. Μήπως να το ξανασκεφτώ? Εδώ, όχι στο Hollywood. Οκ, okay, κατάλαβα. Από εδώ και πέρα όλα θα τα βλέπω νόμιμα. Περίμενε. Lesbian Vampire Killer σε torrent. Δεν μπορώ να τα αποφύγω. Α, συγγνώμη. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, αυτά ήταν. Οκ, okay, αυτό πραγματικά δεν το περίμενα. Μια ολοκένουργια ταινία από τη Μάρι Όκαντα, την οποία πρόσφατα έμαθα από την ταινία Μάκια, που αν δεν την έχετε δει, είναι μια πάρα πολύ συναισθηματική ταινία, που βλέποντάς την, θα ξυπνήσουν μέσα σας συναισθήματα που πιθανότατα να είχατε ξεχάσει. Και αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά ο Μακότο Σινκάι. Και ναι, αν ο δημιουργός του Your Name και του Weathering With You σου λέει ότι μια ταινία θα σας συγκινήσει, τότε να είστε σίγουροι ότι θα το κάνει. Και το τρέιλερ της νέας ταινίας, τουλάχιστον στον αισθητικό τομέα, με ενθουσίασε. Και από ό,τι φαίνεται, δείχνει μια ιστορία αγάπης μεταξύ παιδιών με ένα έντονο μεταφυσικό στοιχείο. Περισσότερα για το τι θα περιέχει η ταινία, θα τα μάθουμε στο μέλλον. Και με το μυστικό event να είναι η αποκάλυψη της ταινίας, το MAPPA Stage 2021 ολοκληρώθηκε. Και κατά τη γνώμη μου, το event ήταν διασκεδαστικό. Είχε τις βαρετές στιγμές του, αλλά γρήγορα πέρασε τα καλά και στη συνέχεια πήγε στα ακόμη καλύτερα. Αλλά πώς νιώθετε εσείς? Ευχαριστηθήκατε τα νέα? Πώς σας φάνηκε το Chainsaw Man? Ξέρατε τις σειρές που αναφέρθηκαν? Και αν όχι, γράψτε μου στα σχόλια αν κάποιο τρέιλερ σας έπεισε να δείτε κάποια σειρά. Αν το βίντεο σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε στα social media. Βοηθάει το κανάλι να ανέβει και τελευταίο καιρό παρατήρησα αρκετό ενδιαφέρον να μαζεύετε στα βίντεό μου, χτυπώντας επιτέλους στους 10.000. Από Mazinger Destro, γεια σας!